Αλλά αυτός είναι ο πιο μεγάλος, αυτός εδώ. Τα Ρίχτερ ταρακούνησαν κατ' επανάληψη το τελευταίο 24ωρο την Κρήτη, καθώς συνολικά 8 σεισμικές δονήσεις μέχρι 4,5 Ρίχτερ καταγράφηκαν από χθες το απόγευμα σε θαλάσσιο χώρο βόρεια του Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι δεν έγιναν έντονα αισθητές. Ναι, θα έλεγα ότι δεν έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί λόγω και του μεγέθους και της απόστασης. Είναι λίγο μακριά από την ακτή, μακριά από την γειτόνισή μας. Οπότε η απόσταση και το μέγεθος έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο πώς έγινε αισθητός. Το ένιωσαν κάποιοι άνθρωποι, αλλά κυρίως ήταν ένας πολύ ασθενής σεισμός. Η σεισμικότητα η οποία αναπτύχθηκε το τελευταίο 24ωρο περιλαμβάνει σεισμούς με μέγεθος έως 4,5 Ρίχτερ και πολλοί προσωπείους έγιναν αντιληπτοί είτε στην Κρήτη είτε στη Σαντορίνη. Οι επιστήμονες πάντως επιμένουν ότι το φαινόμενο με τη σεισμική ακολουθία, η οποία ξεκίνησε αργά χθες το απόγευμα και κορυφώθηκε σήμερα τα ξημερώματα και νωρίς το πρωί με δύο δονήσεις των 4 και 4,2 Ρίχτερ, δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Δεν μας ανησυχεί για έναν επιπλέον λόγο και σημαντικό. Είναι ότι έχει μία διεύθυνση στο ρήγμα να το λυδίσει. Σημαίνει ότι η ενέργεια η οποία παράγεται από το ρήγμα δεν διοχετεύεται ούτε προς την πλευρά της Κρήτης, ούτε προς την πλευρά της Σαντορίνη. Δεν ξέρουμε ακόμα κάτι περισσότερο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Περιμένουμε να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία. Μοιάζει να είναι μια από τις συνηθισμένες έτσι σεισμικές ακολουθίες που έχουμε γύρω από το νησί με σεισμούς γύρω στα 4 έως 5 Ρίχτερ. Αλλά ό,τι και να πούμε είναι νωρίς ακόμα για να πούμε οτιδήποτε. Πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε όλη τη διάρκεια της ημέρας πώς θα εξελιχθεί εκεί η διαδικασία για να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε κάποια άλλα συμπεράσματα. Οι σεισμικές δονήσεις κατά περίπτωση γίνονταν αντιληπτές περισσότερο στην Κρήτη ή περισσότερο στη Σαντορίνη, με τους επιστήμονες ωστόσο να εξηγούν πως η φύση τους και το επίκεντρό τους, όπως και το ρήγμα στο οποίο καταγράφονται, είναι τέτοιο που δεν δείχνει να προβληματίζει. Και ακόμα πολύ μεγαλύτερη στιγμή από αυτούς που εκδηλώνονται δεν είναι καμία επίδραση στον χώρο της Κρήτης ή στον χώρο που βρίσκεται προς τη Σαντορίνη. Πάντως λίγα 24ωρα από την ολοκλήρωση της άσκησης Μίνωας 2024 στην Κρήτη, εκείνο που επισημάνθηκε είναι ότι αυτή η σεισμική δραστηριότητα δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με την άσκηση και κυρίως με κανένα ενδεχόμενο πρόβλεψης ενός πιθανά μεγαλύτερου σεισμού στο νησί. Ούτε δεν έχει καμία σχέση με την άσκηση που έγινε πριν από μερικές μέρες. Γιατί λέτε για την άσκηση, ακούστηκαν και τέτοια σενάρια? Ναι, γιατί ξέρετε πάρα πολλοί προσπάθησαν να συνδυάσουν το γεγονός της υλοποίησης της άσκησης με την πιθανότητα ή την γνώση ότι ενδέχεται να γίνει κάποιος σεισμός. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια γνώση για το τι θα γίνει στο μέλλον με τους σεισμούς. Είναι τελείως ανεξάρτητα γεγονότα που σας λέω δεν έχουν κανένα, δεν δημιουργούν καμία απολύτως ανησυχία.